Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, περπάταγα με τα τέσσερα. Με φορτώνω που λες ένα τζιπ για το γενικούλε. Ήξερα ότι πάω για θάνατο. Μου το είχαν πει όλο στο στόνο στην ασφάλεια. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρβάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε μαλάκα, ποιος νοιάζεται για σένα. Λες ότι πάει να πεθάνεις για αυτούς. Ποιος σε ξέρει. Τους βλέπεις. Κάνουν τα ψώνια τους. Θα πάνε σπίτι τους αύριο στα Βαποράκια, Περέα, Μπαξέ, Αρέτσου. Θάλασσα, Πεφινίδη, Κορίτσια. Ποιος νοιάζεται για σένα μαλάκα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή βάλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Σαν να μη γεννήθηκαν ποτέ, σαν να ήταν ένα ψέμα. Άνθρωποι που δώσαν τη χαρά που φτάσε και σε μένα. Άγιοι που δεν θα γιορταστούν γιατί δεν θα τους βρουν τη μέρα που ταιριάζει. Αμυαλοί που πέσαν στη φωτιά για να έχει το όνειρο φωλιά για να κουρνιάζει. Στο πανικό ασύκητο χώρο χορεύουν οι ψυχές τους. Αχ καρδούλα δώσ' μου δύναμη να βρω κάποια στιγμή κι εγώ τις αντοχές τους. Αχ καρδούλα δώσ' μου δύναμη να βρω κάποια στιγμή και εγώ τις αντοχές.